Για απαντήστε και στο άλλο σκέλος της ερώτησης, μάλλον άλλη ερώτηση ήταν. Μα έλεγα πριν, εμείς θεωρούμε ότι ναι, θα πρέπει ο ελληνικός λαός, διότι ο ελληνικός λαός αποφασίζει, όχι εμείς, ούτε εμείς δεν είμαστε δημοσκοπική εταιρεία. Ναι, αλλά που να βάζετε τον πύχη. Όμως εμείς λέμε ότι οι 302.000 που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, mm-hmm, οι 375.000 που ψήφισαν στις περιφερειακές εκλογές, θα πρέπει με σταθερότητα και οι 302 και οι υπόλοιποι 70 που ψήφισαν στις περιφερειακές να δουν αυτά που τους έλεγε και που τους λέει σήμερα εν ώψη εθνικών εκλογών, γιατί οπωσδήποτε είναι και διαφορετική μάχη, εκτός από το ότι το πολιτικό στίγμα δόθηκε από τις ευρωεκλογές, και να ψηφίσουν το ΚΚΕ. Να διατηρήσετε δηλαδή τις δυνάμεις λοιπόν, σας. Όσο λέτε, γίνεται περισσότερο. Να μην έχουμε 15 βουλευτές. Απόλωση. Όσοι περισσότερο είναι στη Βουλή και 20 βουλευτές και 17 βουλευτές και 19 και 25, αυτό θα είναι καλό δηλαδή για το λαό. Δηλαδή να διατηρήσετε δεν και να αυξήσετε τις δυνάμεις. Διότι το ερώτημα αυτό αν λέτε θα είναι καλό για το ΚΚΕ, για ένα κόμμα, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα τι θα είναι καλό για τον ελληνικό μάλιστα λαό, για τους ψηφοφόρους, για αυτούς που καλούνται να αποφασίσουν. Και εμείς τους λέμε να σκεφτούν αυτό, ότι το ΚΚΕ δεν τους πρόδωσε ποτέ, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων για να πιεστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει τέτοια μέτρα απαράδεκτα για το λαό, και βεβαίως θα βρεθεί και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμου. Και όσο πιο ισχυρή είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, όσο πιο ισχυρό είναι το λαϊκό κίνημα και δυναμώσει με την ενίσχυση του ΚΚΕ, τόσο περισσότερα ακόμα και μέτρα ανακούφισης μπορούν να τεθούν, νομίζω να διεκδικηθούν. Νομίζω ότι διαβλέπετε ότι θα υπάρξει πόλωση στις εκλογές. Μπορούμε να εμποδίσουμε δηλαδή χειρότερα. Νομίζω ότι διαβλέπετε ότι θα υπάρξει πόλωση, κύριε Κουτσούμπα, στις μα εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτό που λέτε. Και στις προηγούμενες εκλογές ναι, υπήρξε, τις ευρωεκλογές, ναι, παρότι μπορεί να είναι κάπως διαφορετική η ψήφος. 9 πολιτικά ψήφισε ο κόσμος, θεωρούμε. Γι' αυτό άλλωστε και η ψαλίδα μεταξύ των κομμάτων μειώθηκε πάρα πολύ, ακόμα και για τις περιφερειακές. Αν θέλετε και για το σύνολο λοιπόν, των δημοτικών εκλογών. Πάμε περίπου λίγο να δούμε. Οι ψηφοφόροι κινήθηκαν πολιτικά. Εκεί θα κινηθεί και εδώ. Όμως επειδή είναι πιο κρίσιμη οπωσδήποτε μάχη οι εθνικές εκλογές, θα πρέπει διπλά και τριπλά να σταθμίσουν την ψήφο τους και κυρίως την ψήφο που πρέπει να δώσουν για να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.